γίνεται πολύ. Επειδή ο κύριος Γρατζελιάς θέλει να μάθει ποια διάταξη νόμου το προβλέπει, πρέπει να ξέρει ο κύριος Γρατζελιάς ότι όταν γίνεται ουσιαστικά απευθείας ανάθεση όπως τώρα, συνήθως κάποιοι φέρνουν τρεις προσφορές και λέει έφερα τρεις προσφορές. Ούτε αυτό προβλέπεται. Εδώ λοιπόν η ανάρτηση. Χωρίς βεβαίως να είναι πρόχειρος διαγωνισμός και χωρίς να υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία. Μήπως υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον άλλον. Μας διασφαλίζει στο ότι δεν έγινε εγκρυπτό και ότι υπήρξε μία τέλος πάντων ελάχιστη δημοσιότητα. Κατανοητό. Βεβαίως και δεν υπάρχει διάταξη νόμου που το προβλέπει, αλλά και καμία δεν το απαγορεύει. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Αν επανέλθουν οι προσφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αποφασίσιμο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση αυτό που με λέτε. Με αυτό που λέτε, πρέπει να επανέλθουν οι όποιες προσφορές εμφανιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να επιλέξει τον. Μπορεί και η Οικονομική Επιτροπή. Νομίζω έκλεισε. Σας παρακαλώ. Εσείς θα πάρετε. Εσείς θα κλείσετε. Νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα ο κύριος Αντιδήμαρχος. Και κλείνει το θέμα. Η νομοθεσία είναι σαφής. Υπάρχουν ποσά μέχρι τα οποία μπορούν να γίνουν απευθείας αναθέσεις, πρόχειροι διαγωνισμοί και διαγωνισμοί. Και δημόσιοι διαγωνισμοί. Δεν σημαίνει όμως, πουθενά η νομοθεσία δεν λέει, ότι θα μπορούσαμε πράγματι να κάνουμε και διαγωνισμό. Απλώς επήγει το θέμα. Και με 3.000 ευρώ και με 4.000 ευρώ θα μπορούσες να βγεις σε διαγωνισμό. Το ζήτημα επήγει. Πρέπει να μπει μπροστά η διαδικασία της ανακατασκευής του σχολείου. Δεν λέει πουθενά όμως η νομοθεσία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανάρτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Βεβαίως να κάνουμε ανάρτηση όποιος θέλει να έρθει να συμμετάσχει και να καταθέσει την πρότασή του. Με την προσθήκη λοιπόν που αναφέρατε. Και εφόσον έχει τα κατάλληλα πτυχία, η προσφορότερη προσφορά, ας το πω έτσι, θα γίνει αποδεκτή. Με την προσθήκη. Ο κύριος Νικολόπουλος, υπέρ, κυρία